Τζάκια και ξυλόσομπες διαμορφώνουν συνθήκε ασφυξία, αυξάνοντα κατακόρυφα του ρήπου στο περιβάλλον. Μεγάλο είναι ο κίνδυνο και από του ρήπου που εκλέονται στο εσωτερικό των σπιτιών. Απειλούν με δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Πάντω και στην δράμα σήμερα το πρωί διαμορφώθηκε ένα σκηνικό που θύμιζε ίσω παλαιότερε δεκαετίε, τότε που το παραδοσιακό τζάκι αλλά και η κλασική ξυλόσομπα ήταν τα μέσα. Για να ζεσταθούν οι οικογένειε. Φαίνεται λοιπόν από το ύψο του κολλόβου ότι και στη δράμα άρχισε να σχηματίζεται αυτό το ανεπιθύμητο νέφο. Πάντω, οι ειδικοί του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη των Σημάτων, του γνωστού μα ΚΕΛΠΝΟ, τονίζουν ότι ένα παραδοσιακό τζάκι εκλείει στην ατμόσφαιρα 30 φορέ περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από ότι ένα καλά συντηρημένο καυστήρα πολυκατοικία με 25 διαμερίσματα. Η πτώση τη θερμοκρασία οδήγησε σε σημαντική αύξηση τη καύση ξύλου με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν στα ύψη η Τις τελευταίες μέρες, οι ρήπη. Τι τελευταίε μέρε, οι συγκεντρώσει των αιωρούμενων σωματιδίων, του μονοξιδίου του άνθρακα και του οξιδίου του αζότου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι επιστήμονε θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι ρήποι έχουν ξεπεράσει έως και 35 φορές το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανακυβικό μέτρο αέρα. Αυτό βεβαίως ισχύει κυρίως για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη αλλά και για τις άλλες μεγάλες πόλεις. Πάντως, τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το Προεδρείο του κάλεσε την πολιτεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμό από τις επιβλαβείς συνέπειες της καύση προϊόντων ξύλου. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε τι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου έκανε απαγορευτική, τουλάχιστον για τα νοικοκυριά και για τα περισσότερα σπίτια, την καύση του πετρελαίου και στι κεντρικέ μονάδε θέρμανση των πολυκατοικιών. Έτσι, κάποιοι οδηγήθηκαν και αυτοί είναι οι περισσότεροι στη λύση τη ξυλόσομπα, στη λύση των ενεργειακών τζακιών και των απλών τζακιών, όπω επίση και στην χρήση πέλετ για να ζεσταθούν τι κρύε ημέρε του χειμώνα. Ένα μεγάλο βάρο τη ευθύνη αναλογεί στην ίδια την πολιτεία που δεν έσπεψε έγκαιρα να προστατεύσει του πολίτε, καθώ, όπω προείπαμε, απαγορευτική ήταν για φέτο η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Ε, όταν οι μισθοί έχουν πέσει 30 με 40% και το πετρέλαιο παρέμεινε θεωρητικά ε, στο ίδιο τιμή με πέρσι, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα έχει αυξηθεί η τιμή του 30 με 40%. Δεν μπορεί να πληρώνει ο καταναλωτή ένα ευρώ. Γι' αυτό οι περισσότερε ποσότητε που παίρνουν ίσα ίσα είναι για το πολύ κρύο. Mm -hmm. Γιατί δεν μπορούν τα άλλα, οι άλλοι τρόποι, τα κλιματικά κλπ., να βοηθήσουν τόσο πολύ στη θέρμανση. Η θέρμανση mm -hmm. του πετρελαίου καλό ή κακός, πήγε ο κόσμος εκεί γιατί ήταν εύκολη και καλή θέρμαση. Αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στις παλιές τρόπους θέρμασης για, για οικονομικούς λόγους, όχι για κανένα άλλο λόγο. Mm -hmm. Συμβουλέ για να αποφύγουμε την εκπομπή των ρήπων μέσα και έξω από το σπίτι δίνουν οι ειδικοί του Κελπνό. Δεν καίμε στο τζάκι ή στη σόμπα βαμμένα, κυρίω με λαδομπογιέ ή βερνικωμένα ξύλα. Δεν καίμε έπιπλα και κάθε είδου πλαστικό τα οποία εκλείουν τοξικά αέρια μέσα και έξω από το σπίτι. Αποφεύγουμε τα χημικά προσανάματα. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε φυσικά προσανάματα όπως δαδιά. Αποφεύγουμε την αγορά ξυλία που είναι εμποτισμένη με χημικά τα οποία αποσκοπούν σε αργή καύση ή εύκολο άναμα. Στην περίπτωση που επιθυμούμε την καύση βιομάζας για αποφασιστική συνεισφορά στη ζέστη, είναι καλύτερο να στραφούμε σε άλλε λύσει, όπω η κεντρική θέρμανση ή οι μεγάλε όμπε με συσσωματώματα ξύλου, δηλαδή τα γνωστά πέλετ ή τα ενεργειακά τζάκια. Συντηρούμε τακτικά τα συστήματα θέρμανση που λειτουργούν με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, pellets ή άλλη βιομάζα. Αποφεύγουμε τι θερμάστρε που λειτουργούν με αέριο ή κάρβουνο στο διαμέρισμα ή το τροχόσπιτο. Προτιμούμε συσκευέ που φέρουν την ένδειξη σε. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε σόμπα τζάκι ή καυστήρα βιομάζα, είναι σκόπιμη η εγκατάσταση ανιχνευτή μονοξιδίου του άνθρακα, ο οποίο λειτουργεί με μπαταρία. Να προσθέσουμε στο τέλο πω όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευκθεί αν η πολιτεία φρόντιζε έγκαιρα να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες για φθηνή, καύσιμη